Στα 500 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το ύψος των επενδύσεων που έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν στη φάση της έρευνας για υδρογονάνθρακες οι εταιρείες στις οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι παραχωρήσεις των θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών στη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ο Πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογών ανθράκων Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας στο Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου για την ενεργειακή νομοθεσία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Οι εταιρείες που έχουν την τεχνική και οικονομική δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπω αυτά που απαντώνται στο Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγο, μετρώνται στα δάχτυλα του ενό χεριού, ενώ η τεχνολογία που θα επιτρέψει γεωτρήσει σε βάθη μεγαλύτερα από 3.000 μέτρα αναμένεται να είναι διαθέσιμη περίπου την εποχή που θα αποφασιστεί η πραγματοποίηση ή μη παραγωγικών γεωτρήσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα επόμενα χρόνια εάν όλα πάνε καλά, θα υπάρχει ένα σημαντικό όφελο για τη χώρα μα από την εξόρυξη των υδροκών Εμείς Εμεί πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει σημαντικά ωφέλη στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αρχή να τηρούνται όλε οι προποθέσει που έχουν μπει από καθηγητέ του Πολυτεχνείου Κρήτη. Για όλη την ασφάλεια. Το πράσινο φω για την εξόριξη των υδρογονανθράκων δίνει το Ινστιτούτο Πετρελαϊκή Έρευνα με έδρα τα χανιά. Το Ινστιτούτο θα λειτουργεί υπό το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, τώρα που θα γίνουν οι εξορίξει των υδρογοναθράκων να υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο. Ο Περιφερειάρχη Κρήτη αναφέρει ότι τα χανιά θα αποκτήσουν μεγάλη γεωπολιτική σημασία ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν θέσει εργασία. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την ίδρυση αυτού του Ινστιτούτου στο Πολυτεχνείο Κρήτη με τη συνεργασία του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα που δείχνει ότι είμαστε υπερήφανοι, δίκαια είμαστε υπερήφανοι για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού. Γιατί βλέπουν μπροστά και αυτό δημιουργεί και θέσει εργασία και απασχόληση. Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται η κύρωση από τη Βουλή των συμβάσεων που υπεγράφησαν πρόσφατα για την παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο, δυτικά και βορειοδυτικά της Κρήτης.